Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Τώρα υπάρχει κοινό αίτημα Αθιένου Λουρουτσίνας για άνοιγμα του οδοφράγματος του Πυροΐου, κύριε Δημαρχέ. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ήταν και είναι ένα πάγιο αίτημα της Αθιένου η διάνοιξη της Διόδου Πυροΐου, η οποία πραγματικά θα επιλύσει πάρα πολλά προβλήματα και θα βοηθήσει πολύ την ανάπτυξη της ίδιας της Αθιένου. Παρόλο που τα προηγούμενα χρόνια η τοπική αρχή της Λουρουτσίνας δεν ήθελε πολύ να έχουμε επαφές κλπ. Τώρα ήρθε από μόνη της και ζήτησε επαφές, είναι αγανακτισμένη, θέλει οπωσδήποτε να ανοίξει αυτή η δίωδος. Του έχουν θέσει στις στρατιωτικές αρχές των κατεχομένων, του έχουν θέσει στον τουρκοκύπριο ηγέτη τον κύριο Νταντάρ και ζήτησαν και τη δική μας συμπαράσταση. Εμείς είπαμε ότι με τα χαράς, είπαμε ότι ο πρόεδρος μας έχει δώσει οδηγίες και δεν πρόκειται να ανοίξει άλλον οδόφραγμα αν σε αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται και η δίωδος Πυροΐου, και έτσι δεν πρέπει εμείς να κάνουμε κάτι προς την πλευρά μας, αλλά εκείνη. Ζήτησαν τη συμβολή μας να δούμε εκπρόσωπον των Ηνωμένων Εθνών, να δούμε πρέσβεις, ίσως και στην Ευρωβουλή, να δούμε ευρωβουλευτές. Τους είπαμε, εμείς είμαστε έτοιμοι για τα πάντα, γιατί την Αθιένου πραγματικά θα την βοηθήσει αφάνταστα η διάνοιξη αυτής της διόδου, για πολλούς λόγους που τους έχουμε πει επανειλημμένα. Και θέλετε ότι υπάρχει... Όλο αυτό που υπάρχει, ναι, τι, υπάρχει δηλαδή έδαφος για να ανοίξει ή σκοντάφτει σε πολλά θέματα η όλη διάνοιξη? Κοιτάξτε να δείτε, γνωρίζουμε ότι πάντα υπήρχε κάποια θέση της τουρκικής πλευράς ότι δεν μπορεί να ανοίξει για στρατιωτικούς λόγους. Αυτό εμείς πιστεύουμε ότι τώρα δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Πιστεύουμε ότι με κάποιες αναδιπλώσεις που έκαναν τα τουρκικά στρατεύματα από ό,τι γνωρίζουμε στην περιοχή δεν υπάρχει οποιοδήποτε θέμα στρατιωτικό. Από την άλλη, η εισήγηση που έχει γίνει από την πλευρά μας, είτε με δύο ψηλές περιφράξεις στις δύο πλευρές του δρόμου, είτε με μια υπέργεια διάβαση, δεν εμποδίζει καθόλου ούτε τη στρατιωτική κατάσταση είτε οτιδήποτε άλλο. Από την άλλη, ωφελεί και την κοινότητα της Λουρουτσίνας για να μπορεί ο κόσμος της να διέρχεται. Και πιστεύουμε ότι από τη στιγμή που ήρθαν και ήδη τώρα οι κάτοικοι της Λουρουτσίνας και θέλουν έντονα τη διάνοιξη, λένε ότι η περιοχή τους μαραίνεται, λένε ότι έχουν σοβαρά προβλήματα αποψήλωσης κλπ. Πιστεύουμε ότι υπάρχει μια πιθανότητα, δυνατότητα, ευκαιρία στην οποία εμείς θέλουμε να χτίσουμε για να τα καταφέρουμε. Μάλιστα. Σίγουρα είναι η τουρκική πλευρά που πρέπει να δεχτεί και προς τα εκεί πρέπει να πιέσουμε. Να σας πω ότι ενημερώθηκα ότι σε φεστιβάλ που υπήρχε την Κυριακή στη Λουρουτσίνα, ο δήμαρχος της Λουρουτσίνας έθεσε το θέμα δημόσια στον τουρκοκύπριο ηγέτη, τον κύριο Νταντάρ, ο οποίος ανακοίνωσε εκεί ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να ανοίξει η δίωδος. Θεωρούμε μια νέα ευκαιρία στην οποία εμείς θέλουμε να χτίσουμε για να πετύχουμε τη διάνοιξη αυτής της διόδου, που για μας θα είναι κάτι το εξαιρετικά μεγάλο.